Καλησπέρα από την Άγια Σοφιά μας. Καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια και την Οδό Καπαδοκίας. Η ώρα είναι αργάμιση. Εργασίες γίνονται γαϊτάνι στον τομέα των 8. Έχουν μείνει 4 πανέλα τα οποία δεν έχουν κλείσει. Πάνελ τα οποία δεν έχουν κλείσει. Εδώ, ακριβώς κάτω από τους φεγγίτες που εχθές είδατε την φανταστική λήψη στο βίντεο που ανέβασα. Τα έργα πάνε ρολόι όσον αφορά το ντύσιμο. Τα μικροπροβλήματα με το ζύγισμα και στάθμιση, ζύγιση και στάθμιση των πανέλων έγινε. Το εργοστάσιο τα έβγαλε, τα φέραν εδώ, μπήκαν τα μισά, τα 4 δηλαδή. Και πάμε να σας δείξουμε, παιδιά, περιπατητό, τι έχει γίνει. Και πιο κάτω, προς τον τομέα 9 εννοώ. Οπα, ρε. Καθώς drone βλέπουμε να πετάει. Να είναι καλά ο χειριστής και να μας δείχνει έργο. Κάνει κίνηση εκεί ο Κώστας ο Βουτσάς. Ο μικρός 20 γερανός κάνει κίνηση και τον drone. Πάμε να δούμε, παιδιά, από εδώ πώς φαίνεται η γασοφιά όταν βγω εδώ στα γραφεία της Έρας της Τεχνικής ΑΕΚ, που με την ευκαιρία δοθήσεις θα σας πω όλη η κάρτα φύλου. Όλη η κάρτα φύλου, είτε βγουν διαρκείας φέτος αυτή τη χρονιά είτε δεν βγουν. Πρέπει να στηρίξουμε την ΑΕΚ μας. Δεν μπορεί 5-10 να τραβάνε το κουπί για όλους τους υπόλοιπους. Εφόσον αγαπήσαμε την ομάδα και την αγαπάμε βαθιά, ας το αποδείξουμε έμπρακτα με την αγορά κάρτα φύλου. Εδώ, παιδιά, ένα γενικότερο πλάνο. Μου αρέσει αυτό το πλάνο. Είμαι κάτω από μια μανταρινιά. Ευτυχώς έχει λίγο ίσκιο και βλέπουμε και τα 4 μάτια, ας πούμε. 1, 2, 3, 4. Δεν ξέρω πώς λέγεται στην ορολογία. Που έχουν κλείσει σαν άλλα τετράγωνα και παραλληλόγραμμα τα δύο τα κρυανά. Τους δομείς 8 και 9. 9 εν μέρη, το μισό. Γιατί είναι και ο μισός από εδώ, δίπλα από την κολόνα. Δίπλα από τον πυλώνα. Γεια σου, κύριε Χουμαίδη. Γεια σου, Βαγενά. Γεια σου, Κότσιρα. Γεια σου, Κλεφτάκι. Φυσικά τον είχα ξεχάσει τον Κλεφτάκι. Όλα αυτά τα μεγαλοστελέχη, παιδιά, που βοήθησαν σαν υπεργολάβη να χτιστεί μέχρι τώρα αυτό που βλέπουμε στις οθόνες μας. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Πάμε για την νίκη σήμερα με τον ΠΑΟΚ. Πολλά με λίγα. Όποιος θέλει να παίξει σκοράκι 4-0. Αυτό βλέπω εγώ. Αυτό σας λέω. Λοιπόν, κλείνω εδώ γιατί πάω ταράτσα και επίγεια για να πάρω πράγματα του τομέα 13, γιατί ακούω πολύ τζόγο με πολύ σίδερο. Νίκη και μόνο νίκη, έτσι, πάμε γερά. Φίλες και φίλοι, είμαι στην γωνία της Φωκών και Καπαδοκίας. Αυτή την μεγάλη τρύπα όριγμα που βλέπετε, θα σας το φέρω πιο κοντά και πιο λιανά. Θα το καταλάβουμε όλοι. Δεν είναι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, παιδιά, η μάχη των χαρακομμάτων. Είναι ο πόλεμος που κάνει η εταιρεία, που έχει αναλάβει την υπογειοποίηση, έτσι ώστε να μεταφερθούν αυτές οι οπτικές ίνες. Ό,τι βλέπετε είναι οπτικές ίνες, να μεταφερθούν από αυτό το σημείο που βρίσκομαι τώρα, και καταλαβαίνετε πώς είναι, λίγο παραμέσα. Από εκεί και πέρα. Ανάμεσα στο μουσείο και το όριγμα. Μεταφορά ινών. Μεταφορά ινών. Από το ένα μέρος στο άλλο. Καθώς πλήθος εργατών βρίσκεται και σήμερα στο τομέα 13, θα το δείξω σε λίγο. Και κάνει εργασίες. Μια περιστροφή του Κώστα του Βουτσά. Άδειος, βέβαια.
κάνει εργασίες μέσα στο τομέα 13, τομέα των μουσείων. Πιστεύω είναι αναλυτικό αυτό που σας δείχνω, με τις ίνες, τρεις σωλήνες οπτικών ινών, τηλεφωνίας κτλ. Και ό,τι άλλο. Και παιδιά, συνεχίζω με άλλα γεγονότα και πλάνα και να είμαστε καλά να τα λέμε. Παιδιά, λήψεις από την Πατριάρχου, καθώς ο χειριστής του γεωτρύπανου μόλις κατέβηκε, άνοιξε αυτή την τρύπα των 20 μέτρων και σκεπάσανε αυτό το σιδερένιο στοιχείο. Αργάμιση και σήμερα, παιδιά, σκολάει ο κόσμος. Βλέπετε σε όλη την οδό Πατριά Κωνσταντίνου μηχανήματα βαρέους τύπου. Πραγματικά γίνεται ένας χαμός από μηχανήματα τεράστια που θέλουν να κάνουν δουλειά και έργο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι τα συνοδά έργα του γηπέδου μας, τα οποία καθημερινά λαμβάνουν χώρα εδώ και ένα τρίμηνο περίπου και θα ολοκληρωθούν πρώτα ο Θεός το 2021 αρχές. Επαναλαμβάνω την ιστορία αρχές. Δεν θα φτάσει ούτε καν ο Μάρτης. Εδώ είμαστε και να μου το θυμηθείτε. Ούτε καν Μάρτης θα μπει όταν τα συνοδά έργα, η υποειοποίηση εννοώ. Βλέπετε και τις τρύπες κάτω, παιδιά. Σημειωματάριο κάτω, που ακριβώς πρέπει το κάθε στοιχείο να ζυγιστεί και να μπει στη θέση του εκεί που τους έχουν ορίσει τόσο οι τοπογράφοι όσο και οι μηχανολόγοι μηχανικοί. Εδώ βλέπουμε, παιδιά, είμαστε στο πρώτο τελευταίο μάτι, στο πρώτο τελευταίο μάτι που κλείνει σήμερα. Άρα ο τομέας 13 έκλεισε, κλείνει, γιατί είμαστε στον παρόντα χρόνο, κλείνει. Αυτό έχει μείνει σαν περίσσευμα. Αυτά είναι κοπή με το φόρμ. Τέλεια. Εδώ πέσανε χτες, παιδιά, 360 με 380 κυβικά πετών. Το τοιχείο έχει κλείσει δυναμικά και όμορφα. Μύρισε το ξύλο, παιδιά, τώρα το ροκανίδι που κόπηκε. Και πιστεύω, παιδιά, αυτά είναι τα πλάνα που έχω να τραβήξω σήμερα. Από εδώ, από το εργοτάξιο της αγκατοφιάς μας. Και θα κλείσω εδώ, παιδιά, με αυτή την... αυτό το πάρσιμο αυτών των πανέλων, έτσι ώστε να έχουμε και ένα πέταγμα δυναμικό και θα πάω ταράτσα να πάρω ό,τι άλλο μπορώ. Να είστε καλά, παιδιά, συνεχίζω από ταράτσα. Για πρώτες λήψεις από την ταράτσα, έκλεισα το πρώτο βίντεο βλέποντας αυτό το μεγάλο πανέλο να σηκώνεται από το γερανό τον Λάμπετο Κωνσταντάρα και ανοίγω την κάμερα και αυτό το πανέλο κατεβαίνει στον τομέα των 9, στα ανατολικά του τομέα των 9. Το πιάτσαν τα μαστόρια έτσι ώστε να ντύσουν ό,τι άλλο χρειάζεται με αυτά τα πανέλα, τα πορτοκαλένια. Λοιπόν, είδαμε και το τοιχείο. Α, δέστε το τοιχείο, παιδιά, πώς φαίνεται στα μάτια μου. Εδώ είμαστε. Ζουμάρω. Εδώ είναι το τοιχείο, παιδιά, του πρώτου, ας πούμε, ισογείου. Του πρώτου αυτού που φτιάχνουν. Θα έρθει εις απάνω, εις αβάρκα, με το γήπεδο και το μουσείο μας. Εδώ θα βάζουμε τα κύπελα και τα πρωταθλήματα που θα παίρνουμε και θεωρώ ότι θα μπει και ναι ένας ευρωπαϊκός τίτλος για μια ελληνική ομάδα και πιστεύω ότι θα είναι η ΑΕΚ αυτή που θα καταφέρει, όπως και στο μπάσκετ, θα καταφέρει μια ελληνική ομάδα να φέρει ένα ευρωπαϊκό τίτλο στο ποδόσφαιρο. Είμαι πολύ αισιόδοξος για την πορεία της ΑΕΚ.
Ξέρουμε ότι βρίσκεται σε στιβαρά χέρια, διοικητικά, του Δημήτρη του Μελισανίδη. Θα ακούσετε και στη συνέχεια, σε κάποιο διάστημα εύλογο, και το συμπαίκτη του, τους συμπαίκτες του, για να παίξουμε δυνατή μπάλα και οικονομικά. Γιατί, παιδιά, δεν μπορεί ένας να τα παίρνει όλα στο σαμάρι του. Θέλουμε συμπαίκτες. Και έτσι και θα γίνει. Βλέπετε ότι σιδερώθηκε ακριβώς το κέντρο, εδώ που είναι, ας πούμε, ο γερανός, που δεν θα φύγει μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες, χειροδετήσεις κτλ. Γιατί σηκώνει πολύ βάρος. Έχουν αφήσει εκεί μια τρύπα για να βρίσκεται μέσα ο γερανός. Για αυτούς τους φίλους που με ρωτήσανε με μηνύματα. Εκεί βλέπουμε τον άρχοντα, τον Κρυστάφρο, τον... Πού το, τον έκασα. Εκεί μέσα τα παιδιά που βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται γιατί πέφτει ο ήλιος, είναι ο Κρυστάφρος ο Χουμαίδης, ο άρχοντας. Και το εργατικό προσωπικό του. Αργάμιση και σήμερα, με πολύ ήλιο. Αισιοδοξώ για την ΑΕΚ, αισιοδοξώ για πολλά με λίγα σήμερα στον ΠΑΟΚ, το φίλο ΠΑΟΚ, που έχει το δικέφαλο στο στήθος, αλλά με τα φτερά κλειστά. Ωπα ρε φίλε. Παιδιά, δεν θέλω να σας μειώσω τους φίλους ΠΑΟΚΖΙΣ με βλέπετε. Όπως και ένας που είπε, φίλος ΠΑΟΚΖΙΣ, ηλικιωμένος στην ηλικία μου και παραπάνω, που είπε δεν ξεχνάει για το προπέρσινο πρωτάθλημα, του εξήγησα, το απάντησα στο μήνυμα, διαβάστε το, τι του απάντησα. Φίλοι ΠΑΟΚΖΙΣ, το έβλημα της ΑΕΚ είναι με τα ανοιχτά φτερά, όχι τα κλειστά, δεν φοβόμαστε κάτι. Λοιπόν, Ελικατακλείδη, καφέ το βράδυ στον Ατματζίδη. Όποιος πρόλαβε, έκλεισε το μαγαζί για να δει το καφέ. Να δει τον αγώνα. Έκλεισε το καφέ για να δει τον αγώνα. Ωραία τα πάντα. Λοιπόν, ψαράκι τρώμε Χρήστο Βασιλόπουλο, το παλιό παιχταρά της ΑΕΚ, στο δεξί μπακ. Πίνουμε καφέ και στη Βυζαντινή γωνιά, φυσικά. Όσοι δεν χωράμε στον Ηλία ή στη Βυζαντινή γωνιά, τούμπα λένε καυτά. Παίρνουμε έπιπλα το Βασιλείενα, τη Βασιλείενα. Τι άλλο έχω να διαφημίσω σήμερα, και το διαφήμισα. Πάμε. Την ΚΑΕΚ. Ζήτω η αϊκάρα μας. Να δείχνω και εδώ πέρα και τα σίδερα. Ζήτω η αϊκάρα μας. Ζήτω τα παιδιά της Original, της Μάνας Original. Ζήτω. Ειδικά η Original Ανάκα σας. Ζήτω οι Ανάγυροι, οι Ανακασιώτες, οι Ανακυριώτες. Τα παιδιά στο κέτο, τα παιδιά των πειρατών του Ονείρου. Κάθε παιδί σε κάθε σύνδεσμο φιλάθλων ΑΕΚ όπου γης. Φυσικά και οι μεμονωμένοι που μένας και εγώ και ο γιος μου. Και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα το βράδυ. Ζήτω για ΑΕΚ, μάγκες μου. Μόνο επιτυχίες στην ΑΕΚ και υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.